Καλημέρα σε όλου και καλώ ήρθατε στο κανάλι μα. Κάντε μια γραφή και ένα like για να λαμβάνετε τα βιντεάκια μας αμέσω μόλι βγαίνουν. Ευχαριστούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την φαρμακευτική κάναβη. Το έντονο ενδιαφέρον εκπροσώπων σημαντικών Αμερικανικών επιχειρήσεων για επενδύσει στον τομέα τη φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα καταγράφηκε σε διαδικτυακή εκδήλωση που έγινε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, η Αμερικανική δικηγορική εταιρεία Duan Morris και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου τη Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και οι συμμετοχέ έφτασαν τι 120. Όπω τονίστηκε, κατά τη διάρκεια του διαδιακτικού συνεδρίου με το νέο νομοσχέδιο που προώθησε η ελληνική κυβέρνηση, ανοίγει ο δρόμο για παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτική κανάβη όλων των μορφών, συμπεριλαμβανομένου του ξηρού ανθού σε συσκευασίε των 30 γραμμάριων αποκλειστικά και μόνο για εξαγωγή, ανεξάρτητα από το εάν στη χώρα εισαγωγή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ω τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή ω πρώτη ύλη για ιατρικού και φαρμακευτικού σκοπού. Με τη νομοθετική παρέμβαση, όπω επισημάνθηκε, ικανοποιούνται πάγιε ανάγκε τη αγορά αλλά και η ζήτηση ξηρού ανθού κυρίω από την Ευρώπη. Η ρύθμιση αυτή συνοδεύεται από απλοποίηση εγκριτικών διαδικασιών βελτίωση ζητημάτων χωροθέτηση, διασφάλιση τη ασφαλού και απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων φαρμακευτική κάναβη, υπό το έλεγχο φυσικά του ΕΟΦ για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών ασθενών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Κύριο στόχο τη είναι να ξεμπλοκάρουν εγκεκριμένε επενδύσει που παραμένουν στάσιμε στη χώρα για να ανοίξει ο δρόμο για την προσέλκυση νέων απόρριμε αγορές αγορέ όπω αυτέ των η πρωτοβουλία αυτή, όπω σημείωσαν οι ομιλητέ, αναμένεται να συνδράμει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργειών, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασία υψηλή εξειδίκευση και να καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, αποδεικνύεται ότι η χώρα μα εισέρχεται σε μια νέα εποχή, έχοντα εξυγχρονίσει πλέον προ το αποτελεσματικότερο το θεσμικό τη πλαίσιο στο συγκεκριμένο τομέα. Κατά τη διάρκεια του διαδιακτικού συνεδρίου, ο Σεφ partner, τη Duan Μόρι έκανε μια σφαιρική παρουσίαση τη κατάσταση και δυναμική που εμφανίζει η παγκόσμια αγορά. Ενώ ο Διευθυντή Προσέλκυση και Υποστήριξη Επενδύσεων τη Enterprise Greece, Ηλία Ηλιάδη, παρουσίασε τι ευκαιρίε που εμφανίζει η ελληνική αγορά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τη χώρα, καθώ και τι προβλέψει του νέου κανονιστικού πλαισίου. Δύο επιτυχημένα επενδυτικά έργα παρουσιάστηκαν στου συμμετέχοντε. Το έργο της Kaya Holdings από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της Greg Frank και Πρόεδρο και Managing Partner Πάνο Κινίνη και το έργο της Tucan Europe από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την Πρόεδρο της Νίκο Μπέι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece κ. Γιώργος Φιλιόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση. Αφού γκραζόμενοι τις τάσει τη εγχώρια και διεθνού αγορά, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε διορθωτικέ κινήσει επί του ρυθμιστικού πλαισίου για τη φαρμακευτική κάναβη. Είναι βέβαιο ότι η δυνατότητα που προσφέρεται πλέον για παραγωγή με στόχο την εξαγωγή τελικών προϊόντων φέρνει πολύ κοντά την Ελλάδα στο επενδυτικό ραντάρ σημαντικών Αμερικανικών επιχειρήσεων. Ο κύριο Εβαν Μιχαηλίδη, partner τη Duan Morris, δήλωσε ή του τόνισε. Η Duan Morris ήταν μια από τι πρώτε μεγάλε δικηγορικέ εταιρείε στι ΗΠΑ που δημιούργησαν μια εξειδικευμένη τεχνική ομάδα. Από τι κορυφαίε στον κόσμο σήμερα, αφιερωμένη αποκλειστικά στον αναπτυσσόμενο τομέα τη κάναβη. Ω αποτέλεσμα αυτού, μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε μοναδικά ανταγωνιστικέ επενδυτικέ ευκαιρίε στον τομέα τη κάναβη και υπάρχουν πραγματικά λίγε τόσο δυναμικέ όσο αυτέ που προσφέρει η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ηγέτη στον τομέα τη κάναβη στην Ευρώπη, όπου η αγοραία αξία τη ιατρική κάναβη από μόνη τη αναμένεται να φτάσει στα 56 δισεκατομμύρια δολάρια έω το 2028. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να αναγνωρίζει το μέγεθο τη ευκαιρία και κάνει τα σωστά βήματα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων. Είμαστε ιδιαιτέρω περήφανοι που συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση με το γραφείο OA του Γενικού Προξενείου τη Ελλάδα στη Νέα Υόρκη και την Enterprise Greece για να παρουσιάσουμε την πρόταση τη χώρα σε Αμερικάνου επενδυτέ ο προειστάμενος του γραφείου OA Νέα Υόρκη, κ. Γιώργο Μιχαηλίδη, ανέφερε. Η ημερίδα συνιστά εξαιρετικό παράδειγμα πω με στοχευμένε συνέργειε ελληνικών φορέων με αξιόλογου ιδιωτικού επιτόπιου υδρώντε, εν προκειμένου τη νομική εταιρεία Duan Μόρι, η χώρα μα μπορεί να απευθυνθεί σε υψηλή ποιότητα εξειδικευμένο επενδυτικό κοινό. Η σταδιακή νομιμοποίηση χρήση κάναβη τη ΗΠΑ για ψυχαγωγικού και φαρμακευτικού σκοπού συγκεντρώνει ταχύτητα το ενδιαφέρον επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν επενδυτικέ ευκαιρίε τόσο εντό όσο και εκτό είπα, Η συγκεκριμένη εκδήλωση επέτρεψε στη χώρα μα για πρώτη φορά να στοχεύσει στο συγκεκριμένο επενδυτικό κοινό, παρουσιάζοντα τι ευκαιρίε που διανοίγονται και τα κίνητρα που παρέχονται. Ο κ. Γκρέκ Φρανκ, διευθύνων σύμβουλο τη Κάγια Holdings, ανέφερε: Είμαστε ιδιαίτερω χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τι εμπειρίε μα στην Ελλάδα με του συμμετέχοντε στην εκδήλωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μα αναπτυξιακού σχεδίου και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα καταστεί η ηγέτη στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ιατρική κάναβη. Ο κύριος Νίκος Μπέις, διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Toucan Europe, δήλωσε «Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικής κάναβης, συνδυάζοντας το ευνοϊκό κλίμα και τη γεωγραφική της θέση με το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο». Η Toucan Europe είναι η μοναδική μέχρι σήμερα εταιρεία που ολοκληρώνει την επένδυσή της στην Ελλάδα. Αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Toucan Olam Israel και τη μακρόχρονη εμπειρία κλινικών ερευνών με στόχο να ηγηθεί της αναπτυσσόμενης αγοράς φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης. Όπως βλέπουμε λοιπόν ανοίγεται ένας καινούριος ορίζοντας στη φαρμακευτική κάναβη, για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Θα είμαστε από κοντά, θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Αυτό ήταν για σήμερα το βιντεάκι μας. Να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα.